Εφόδου σε καταστήματα εστίασης, εμπορικά, ακόμη και σε καταστήματα ψηλικών στα Χανιά, πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες υπάλληλοι της ΑΔΕ, ελέγχοντας τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων και βεβαιώνοντας δεκάδες πρόστιμα για παραβάσεις. Ακριβά θα κληθεί να πληρώσει τιμή έκδοση αποδείξεων στην πλειονότητα των πελατών του το βράδυ της Τρίτης, ο ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στην Παλιά Πόλη, καθώς το κλιμάκιο της ΑΔΕ προχώρησε σε σφράγιση της επιχείρησης, ενώ θα επιβληθεί και πρόστιμο για φοροδιαφυγή. Καλό είναι να γίνονται έλεγχοι, τακτικά και όχι ευνίδια, αλλά εντάξει, μια χαρά. Πρέπει να κόβουν, αλλά κοίταξε, όπως είναι όμως η κατάσταση, οι ορισμένοι προσπαθούν να ξεφύγουν και αυτοί με το δίκιο τους. Όλοι δίκιο έχουν εδώ και οι μεν και οι δεν. Οι έλεγχοι των ελεγκτών της ΑΔΕ από το Ηράκλειο και τα Χανιά διενεργήθηκαν τις ημέρες κατά τις οποίες η κίνηση είχε αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της παραμονής του αεροπλανοφόρου George Bush στη Σούδα και της αποβίβασης χιλιάδων Αμερικανών καθημερινά στην πόλη των Χανίων. Πιστεύω ότι είναι. Καλό είναι να γίνονται έλεγχοι, βέβαια. Σίγουρα είναι καλό για την οικονομία, γενικώς για όλους μας είναι καλό. Στα Χανιά σφραγίστηκε και ένα κατάστημα για 48 ώρες. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, η αλήθεια είναι, γιατί και οι άνθρωποι θα μείνουν εκτός δουλειάς, αλλά πρέπει να προσέχουμε γενικώς, όλοι πρέπει να προσέχουμε. Σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τονίζεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχίζονται καθημερινά με σκοπό τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων. Υπενθυμίζεται δε στους φορολογούμενους ότι οφείλουν να απαιτούν την έκδοση απόδειξης, καθώς και ότι δεν αρκεί η απόδειξη του POS σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα.